Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 17 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άρτσα Ανέλ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και επισήμως πλέον τίθεται σε ισχύ η συμφωνία του Αλέξη Τσίπρα και του Ζόραν Ζάεφ για την Βόρεια Μακεδονία. Τις υπογραφές στο κείμενο της συμφωνίας έβαλαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Νίκος Σκοτζιάς και Νίκολα Ντιμητρόφ, καθώς και ο ειδικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και διαμεσολαβητής για το θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μάθιου Νίμιτς στις Πρέσπες. Μία μέρα πριν, στην Αθήνα, στο Σύνταγμα Αλλακές στις Πρέσπες, πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια με πρωτοφανής προσέλευση του κόσμου. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, κοιτώντας κατάματα την ιστορία των λαών μας. Βρισκόμαστε εδώ για να πράξουμε και οι δύο το πατριωτικό μας καθήκον. Δεν ανταμώνουμε σήμερα εδώ για να θρηνήσουμε τις ήττες του παρελθόντος. Κάνουμε ένα ιστορικό βήμα για να υπάρχουν από εδώ και στο εξής μόνο νικητές. Για να επουλώσουμε τις πληγές του χρόνου, να ανοίξουμε το δρόμο της ειρήνης, της συναδέλφωσης, της συνεργασίας, της συνανάπτυξης. Τέλος, σε μακροχρόνιες διαφορές, οι οποίες εξύψωναν τείχος και επιδείνωναν τις φιλικές σχέσεις. Προηγήθηκαν τρεις δεκαετίες αβεβαιότητας, δεκαετίες για τις οποίες ανησυχούσαμε για ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Γι' αυτό εμείς, ο Υπουργός Τσίπρας, οι Υπουργοί Εξωτερικών, ο κ. Σκοτζιάς και ο κ. Δημητρό, τα μέλη των κυβερνήσεων, οι συνεργάτες μας, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με την υποστήριξη των φίλων μας, πετύχαμε αυτό που πετύχαμε, την επίλυση. Αυτό αποτελεί αποκορύφωμα των προσπαθειών μας. Δρακόντια ήταν και τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή των Πρεσπών, όπου διεξήχθη η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, την ίδια ώρα που υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση από Έλληνες πολίτες που εναντιονόταν σε αυτήν. Βλόγα της αστυνομίας υπήρχαν κατά μήκος της διαδρομής από το ύψος της Φλόρινας μέχρι και το Δημαρχείο των Πρεσπών. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Επιτροπής για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας, ενώ λεωφορεία είχαν αναβλωθεί ήδη από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Εξάνδρου η χώρα, Μακεδονία, ξακούστη του Αλεξάνδρου η χώρα. Που έδιωξε τους βάρβαρους και ελευθερίσε τώρα. Που έδιωξε τους βάρβαρους και ελευθερίσε τώρα. Συλλαλητήριο διεξήχθηκε στην Αθήνα μπροστά από το Σύνταγμα που οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη Βουλή. Κρατώντας ελληνικές σημαίες και σημαίες με τον ήλιο της Βεργίνας, είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος εκφράζοντας την αντίθεση τους στη συμφωνία. Μακεδονία μας!
Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή του κυρίου Αυτιά με τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου λίγο πριν τη διαγραφή του από τους ΑΝΕΛ. Ένα από τις λίγες έως ελάχιστες φορές στα τρία χρόνια που γνωριζόμαστε με βουλευτής, ναι, που επειδή η μέρα είναι δύσκολη, ναι, και επικίνδυνη, δεν θα ήθελα να απαντήσω αυτήν την ερώτηση τώρα εδώ. Μάλιστα. Επειδή σήμερα έχουμε εισηγήσει και ψηφοφορία, θα μου επιτρέψει να έχω το προνόμιο να αποφασίσω, να κοιτάξω τον εαυτό μου τον καθρέφτη και την ώρα της ψήφου να πάω να ψηφίσω. Είναι πολύ νωρίς να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα και είναι επικίνδυνα τα πράγματα εθνικά. Και να πω και κάτι άλλο, σκάω μια αποκάλυψη. Κάτι βρήκατε. Αν έχουμε μια κάμερα στο, ναι, άρθρο 6. Ναι. Σηκώστε το χαρτί. Προσέξτε, πάνω. Να το σηκώσω. Τι λέει. Το άρθρο 6. Εκεί που είχαμε μια αποκάλυψη στο άρθρο 8. Το άρθρο 8 έχει να κάνει τι, προσέξτε. Ελέγχω τα βιβλία. Όχι μόνο αυτό, τι? Να βγάλουμε τον τίτλο. Ναι. Ξαναγράφω την ιστορία της Ελλάδας. Απίστευτο. Από πού και ως πού στο άρθρο 8 θα ξαναγράψω την ιστορία της Ελλάδας. Έχω αλυτρωτικά στοιχεία στο δικό μου βιβλίο. Μάλιστα. Γιατί να το αλλάξω. Προσέξτε, αυτό είναι εχθρικό προς την ελληνική ιστορία. Πάμε, πάμε στην άλλη αποκάλυψη τώρα. Στο άρθρο 6. Έλατε. Μας λέει εδώ η Γέννη και μπορεί να διαβάσει ο κόσμος, να το διαβάσω όλο το άρθρο, τι ότι λέει? Απαγορεύεται, ναι, τι? Να συναρθριστείς και να μαζευτούν ιδιώτες, ναι, οι οποίοι θα διαδηλώσουν κατά των Σκοπιανών στην Ελλάδα. Τον κύριο Καμένο. Χτες μαζεύτηκαν στην, ναι, Τσιμισκή αυτοκίνητα. Για ξαναπείτε το πάλι, τι απαγορεύει. Να διαδηλώσεις, είτε είσαι κρατικός φορέας, είτε είσαι ιδιωτικός φορέας, ναι, εάν το άλλο μέρος σε καταγγείλει για εχθρότητα, βία, μίσος, σοβινισμό, προπαγάνδα, προσέξτε, προπαγάνδα. Δηλαδή μπορεί να πει ότι το αστέρι της Βεργίνας που το έχεις εσύ στο δρόμο στην Τσιμισκή είναι προπαγάνδα για μένα. Να σου πω κάτι πρακτικά. Ναι. Αλλάζουν τα βιβλία. Ναι. Αλλάζουν τα βιβλία. Ναι. Και βγαίνουμε στο δρόμο εμείς να διαδηλώσουμε. Ρε παιδιά, γιατί είναι στα βιβλία. Θα μας καταγγείλουν και ο εισαγγελέας θα παρέμβει και δεν θα γίνει διαδήλωση. Άρθρο 6. Και λέει στην πίσω σελίδα. Οι δραστηριότητες αυτές, έκαστο μέρος, Ελλάδα, Σκόπια, ναι, θα αποτρέπει και θα αποθαρρύνει ενέργειες περιλαμβανομένων των προπαγανδιστικών από ιδιωτικούς φορείς που πιθανόν υποδαβλίζουν τον σοβινισμό και την Ελλάδα. Πιθανόν! Θα έρθει κάποιος που πιθανόν πιστέψει ότι εγώ υποδαβλίζω τον σοβινισμό και δεν θα μου επιτρέπει να διαδηλώσω και ένα άποψη στη χώρα μου. Που θα έρθουν να μου αλλάξουν την ιστορία. Και θα μου πούνε δεν στον δρόμο. Από πού και ως πού. Και πώς, τι σημαίνει το αποτρέπει. Θα βγουν τα μάτια μας συλλάβουν στον δρόμο. Θα μου αλλάξει το βιβλίο και θα μου αποτρέψει το κράτος ποιο. Να βγω στον δρόμο να διαδηλώσω. Είμαστε σοβαροί. Θα μου πούνε ο Παύλος Μελάς που τον βγάλω από τα βιβλία. Βγάλε τους Μακεδονομάχους, βγάλε τους Λάκωνες, βγάλε τους Κρήτες, βγάλε τους Θεσσαλούς, τους Ευρυτάνες, τους Πελοποννήσους, που είχες ανέμα εκεί πάνω. Λοιπόν, να έχουμε το νου μας. Και συγγνώμη για την ένταση. Απαγόρευση διαδήλωσης είχαμε μόνο στη Χούντα. Και συναθρήσεων. Άρα, μήπως πρέπει να ξαναμαζευτείτε πάλι στο κόμμα. Δεν έχουμε να μαζευτούμε τίποτα. Ο καθένας θα λάβει τις αποφάσεις του. Αυτό σημαίνει. Εδώ τι? Παίζουμε με το μέλλον της πατρίδας. Όχι με την καρέκλα. Ούτε με τον Ολυμπιακό. Ούτε με το Sky και τον Αυτιά. Και σε όποιον αρέσει. Μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες που συγκλονίζουν τον πολιτικό κόσμο της χώρας και έχουν αναστατώσει τον ελληνικό λαό, προκαλώντας πολλές συζητήσεις, είναι η νέα συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων για το ονοματολογικό. Για τις ιστορικές, πολιτικές, διπλωματικές και άλλες πτυχές του ζητήματος, με αφορμή τη συμφωνία αυτή, εμείς καλέσαμε και φιλοξενούμε τον θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, κύριο Ιωάννη Σιδηρά. Οι μεγάλες αποφάσεις χαρακτηρίζονται πάντοτε από την ευθύνη, από την σοβαρότητα και από την διορατική προσέγγιση του μέλλοντος. Όταν λείπουν αυτά τα στοιχεία, τότε οποιαδήποτε συμφωνία πέφτει στο κενό. Δεν υπάρχει μακεδονικό ζήτημα, κυρία Πασχαλίδου. Υπάρχει σκοπιανό ζήτημα. Το μακεδονικό ζήτημα για τον ελληνισμό τελείωσε ολοκληρωτικά μετά τους δύο Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
όταν οριστικοποιήθηκαν τα σύνορα της Ελλάδος με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Η συμφωνία λοιπόν η οποία έρχεται και η οποία λέω ότι έρχεται γιατί δεν έχει επικυρωθεί από την Βουλή, είναι μία συμφωνία η οποία καταρχήν έχει την σφραγίδα μιας διαδικασίας που μέλει να ολοκληρωθεί. Η συμφωνία αυτή με σύνεση και με προσοχή μπορούμε να πούμε ότι έχει τεράστια κενά. Ούτε ως πολιτικός θα μιλήσω, ούτε εξυπηρετώντας αλότριες βλέψεις και σκοπούς. Με γνώμονα μόνο την ιστορική επιστήμη. 150 χρόνια με 160 χρόνια πέρασαν από τότε που η Βουλγαρία στο δεύτερο ημίσο του 19ου αιώνα διεκδικούσε τα εδάφη της Μακεδονίας, η τότε Σερβία, η Ρουμανία προπαγανδίζοντας τις θέσεις της προς τους βλαχόφωνους Έλληνες. 160 χρόνια χοντρικά, με αγωνία, με μακεδονικό αγώνα, με μαρτύρια, με αίμα, με προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Πατριαρχικών Μητροπολιτών, με τον Παύλο Μελά, με τους Μακεδονομάχους. Και φτάσαμε σε αυτό το κρατήδιο του Σωλήνα, το οποίο ιδρύθηκε από τον Τίτο. Αν από τον Μακεδονικό αγώνα περάσαμε σε έναν σύγχρονο αγώνα, αυτό δεν είναι πατριδοκαπηλεία, ούτε εθνικισμός. Οι Σκοπιανοί, οι οποίοι αποτελούν τους σφετεριστές και απατεώνες, διότι με ιστορική απατεωνία προσπαθούν να εδραιώσουν ιστορικά κάτι το οποίο είναι ανιστόρητο, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αυτή την συμφωνία ως Μακεδόνες, ούτε καν ως Βόρειο-Μακεδόνες, θα έλεγε κάποιος, από τη στιγμή που το όνομα το οποίο δίδεται είναι Βόρεια Μακεδονία. Όλη αυτή η συμφωνία έχει κενά, τα οποία δυστυχώς δεν απαλήφουν τα σπέρματα αλυτρωτισμού. Ο Τίτο ίδρυσε ένα κράτος, την Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και προσπάθησε να το στηρίξει με τρία δεκανίκια. Με μια σχισματική, αντικανονική και πραξικοπηματική Σκοπιανή Εκκλησία, την οποία απέκοψε αντικανονικά από το Πατριαρχείο των Σέρβων, διότι το έδαφος των Σκοπίων είναι έδαφος της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου των Σέρβων. Δεύτερον, με την κατασκευή δήθεν μακεδονικής γλώσσας, από πότε άραγε το σερβικό, παύλα βουλγαρικό, αυτό τοπικό γλωσσικό ιδίωμα είναι η μακεδονική γλώσσα, που δεν ήταν άλλη από την ελληνική φυσικά, και με ένα τρίτο δεκανίκι, με την δημιουργία μακεδονικού έθνους, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ. Αλλά αυτά τα τρία δεκανίκια αποτελούν ουσιαστικά την προσπάθεια ενός καθεστώτος της τότε εποχής μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά το 1991 την προσπάθεια αρχής γενομένης από τον Γλιγκόροφ να εδραιώσει κράτος μακεδονικό. Επί 70 και πλέον έτη διεκδικούσαν τον όρο μακεδονική γλώσσα, το όνομα του κράτους ως Μακεδονία και βέβαια την έννοια του μακεδονικού έθνους. Και απορεί ο κάθε σκεπτόμενος εχέφρον συνετός, καλλιεργημένος και μελετημένος στα της ιστορίας άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν αυτό που επί 7 δεκαετίες, για να μην πω επί 90 χρόνια, όταν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Σοβιετική Κομμουνιστική Ρωσία διεκδικούσε την ίδρυση Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας, πώς είναι δυνατόν μετά από 90 ή κατά άλλους 70 χρόνια αυτά να παραδίδονται στα χέρια σφετεριστών, οι οποίοι έχουν διαπράξει την μεγαλύτερη απατεωνιά και απάτη
και το μεγαλύτερο σφετερισμό πάνω σε αυτό που λέγεται σώμα του μακεδονικού ελληνισμού. Αυτό θα έχει ουρές διπλωματικές, πολιτικές στο μέλλον. Ας παρατηρήσουμε τα πράγματα ψύχρεμα, χωρίς κορώνες και ακρότητες. Γιατί δίδεται ο όρος μακεδονική γλώσσα? Αυτό το ιδίωμα είναι σερβοβουλγαρικό. Γλωσσικά είναι κατασκευασμένη γλώσσα, ξέρετε. Δεν είναι καθαρή σερβική γλώσσα, ούτε καθαρή βουλγαρική. Είναι κατασκεύασμα του σωλήνα της απάτης. Το μακεδονικό έθνος, οι άνθρωποι αυτοί που ούτε κατά τις ιστορικές μελέτες επιφανών ιστορικών σλαβολόγων δεν είναι σερβικής καταγωγής, αλλά είναι παραφιάδα του βουλγαρικού έθνους και γένους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι να λέγονται Μακεδόνες πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας, όταν ιστορικά αυτοί οι όροι είναι φορτισμένοι και έχουν πρόσημο ελληνισμού, του μακεδονικού ελληνισμού? Πώς λοιπόν απαλήφεται ο αλυτρωτισμός τους? Και είμαστε βέβαιοι, παρατηρώντας τα γεγονότα ψύχρεμα, πως σε μια επόμενη εκλογική διαδικασία στα Σκόπια, εάν προέλθει πρωθυπουργός της ίδιας νοοτροπίας με τον Γκρουεύσκη και της νοοτροπίας του σημερινού Προέδρου Ιβανόφ, δεν θα αρχίσει τις αλυτρωτικές βλέψεις. Συνεπώς, το καλόν και το ορθόν θα ήταν αυτή η συμφωνία να τεθεί εκ νέου σε διαπραγμάτευση. Εκ νέου σε διαπραγμάτευση. Θα μου πει κάποιος άτοπο, μα η διαδικασία τώρα αρχίζει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπορεί κάλλιστα το ένα από τα δύο μέρη να απαιτήσει αυτού του είδους την επαναδιαπραγμάτευση. Δεν νοείται γειτονική καλή σχέση όταν σε αυτή την συμφωνία υπάρχουν τα σπέρματα για μελλοντική αλυτρωτική εκμετάλλευση των όρων Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία, του όρου μακεδονική γλώσσα και του όρου Μακεδόνες. Πήραν αυτό που επί 70 ή 90 χρόνια διεκδικούσαν, γλώσσα και ταυτότητα. Αν αυτά δεν είναι μήτρα που γεννά μελλοντικά αλυτρωτισμό, τότε τι είναι άραγε? Ακούστε, κυρία Πασχαλίδου, την λογική μας δεν μπορεί να την βιάσει κανείς. Η λογική δεν βιάζεται. Το ελεύθερο φρόνημα της σκέψης δεν υποδουλώνεται. Αυτά δεν είναι πολιτικαντισμοί. Η αδέκαστη ιστορία, η απροσωπόληπτη και αδέκαστη ιστορία δεν αποφαίνεται με πολιτικαντισμούς και κομματισμούς, αλλά κατ' αλήθειαν και ιστορική ακρίβεια. Παρακολούθησα μία φράση αυτές τις μέρες των αντιδράσεων του Γκρουεύσκη και του Ιβανόφ, που αποκαλύπτει το δόλιο και το υποκριτικό όλης αυτής της καταστάσεως. Είπαν λοιπόν, με αυτή τη συμφωνία μας στερούν το δικαίωμα να μεριμνούμε, οι κύριοι του ΒΜΡΟ, αυτού του εθνικιστικού κόμματος, να μεριμνούμε για τους αλύτρωτους αδελφούς μας όπου γης. Αν αύριο ένας εξ αυτών γίνει πρωθυπουργός, ποιος διασφαλίζει, αφού θα έχουν εισέλθει στο ΝΑΤΟ, ότι δεν θα θέσει θέμα Νότιας Μακεδονίας, δήθεν σλαβομακεδονικής μειονότητας που είναι ανύπαρκτη, και αυτά θα τα πούμε στην επικείμενη εκπομπή μας που θα προβληθεί σε λίγες μέρες, και τόσα άλλα που να αφορούν σαφέστατα διεκδικήσεις για να μιλούν τα παιδιά τους που μέσα στα σχολικά βιβλία διαβάζουν και μελετούν ότι τα σύνορα του κράτους τους φτάνουν μέχρι τη Χαλκιδική και την Καβάλα και ίσα με τη Θεσσαλία και την Λάρισα.
Συνεπώς, αυτό το ιστορικό, ηθικό και εθνικό ατόπιμα δεν πρέπει κοντόφθαλμα να το βλέπουμε με σημείο αναφοράς το τώρα, αλλά το εσόμενον, το μέλλον. Και ένα δεύτερο, από πότε υποχρεούται η Ελλάδα να δεχθεί ότι αλυτρωτισμοί από πλευράς της, δηλαδή και αυτό που κάνουμε τώρα κατά την συμφωνία, είναι αλυτρωτικό, διότι ομιλεί ο συγκεκριμένος υποφαινόμενος για την ιστορική αλήθεια περί Μακεδονίας. Αύριο μεθαύριο, όταν θα επικυρωθεί η συμφωνία, εγώ θα είμαι αλυτρωτιστής κατά το άρθρο και τη διάταξη τη συγκεκριμένη αυτή συμφωνία. Γιατί μιλώ για μακεδονικό αγώνα, γιατί μιλώ για ένα κράτος του Σωλήνα, γιατί μιλώ για απατεώνες και για σφετεριστές. Θα είμαι αλυτρωτιστής. Και δεν θα αντιλαμβάνονται αυτοί που τα υποστηρίζουν αυτά, ότι με αυτόν τον τρόπο κόβουν τις σάρκες αυτού του τόπου. Και ένα δεύτερο, πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε μια επιτροπή η οποία θα είναι διεπιστημονική και θα ελέγχει σχολικά βιβλία, εκδηλώσεις, εκθέσεις μουσιακές, οι οποίες, όταν κατά την άποψη των μελών της Επιτροπής των Σκοπιανών θα υπάρχουν στοιχεία που δεν τους συμφέρουν γιατί τους απογυμνώνουν με μέσο την ιστορική αλήθεια, θα πρέπει να εισηγούνται για να τα καταργούμε εμείς και να τα απαγορεύουμε. Ξέρετε, ζούμε σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε από την ιστορία είναι ένα, ότι τα οικονομικά και άλλα κοινωνικά προβλήματα πάντοτε αντιμετωπίζονται. Το ηθικό δίδαγμα είναι, που δεν το λαμβάνουμε δυστυχώς ως άφρονες νεοέλληνες ποτέ υπόψη μας, ότι οποιαδήποτε απώλεια κοινωνική, οικονομική αναπληρώνεται, επουλώνεται η πληγή αν θέλετε, οποιαδήποτε απώλεια επί εθνικών θεμάτων δεν επουλώνεται ποτέ. Βλέπε Κύπρος, Μικρά Ασία, Βόρεια Θράκη, Ανατολική Θράκη, Βόρεια Ήπειρος, Πόντος. Εφάπαξ το συντελεσθέν έγκλημα μένει ως απώλεια εθνική. Είναι κρίμα να προσθεθεί σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο και αυτό που ονομάζουμε Μακεδονία Ελληνική. Και κάτι τελευταίο. Αυτές τις μέρες είναι επίκαιρες οι φράσεις του Ίωνος Δραγούμη. Όταν σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, και όχι όπως κάποιοι θολοκουλτουριάριδες αριστερόστροφοι, για να μην είπω και άλλα, λέγουν Παυλομελάδες υποτιμητικά. Ναι, ο Παύλος Μελάς που άφησε το κολονάκι των Αθηνών, μείον Μακεδόν, και έφτασε στην Μακεδονία όταν σκοτώθηκε. Και μετά ο Ίων Δραγούμης έγραψε μια επιστολή. Την έχω δημοσιεύσει σε κείμενό μου που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Ελλάς Μακεδονία μου, Μακεδονία Ελλάδα μου» και είναι στο διαδίκτυο ανιερτημένο. Έγραψε μια επιστολή προς τους νεοέλληνες, στην οποία ακροτελεύτια τονίζει «Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η Ελλάδα θα σωθεί. Αν τρέξουμε να σώσουμε νεοέλληνες και ελληνόπουλα την Μακεδονία, θα ξυπνήσουμε από τον εσχρό ύπνο της αβελτηρίας και του αμοραλισμού. Αν σώσουμε να τρέξουμε την Μακεδονία, θα ξεπληθούμε από την βρωμιά, το επαναλαμβάνω, και την δυσοδεία, οι οποίες επικρατούν ως καταστάσεις ψυχικές. Αν σώσουμε την Μακεδονία, θα σωθούμε και θα λυτρωθούμε». Τότε έχει αξία ένας τέτοιος αγώνας για τον οποίο έπεσε ο Παύλος Μελάς. Πληρώσαμε πολλά λάθη στο παρελθόν. Δεν συνετιζόμαστε οι Έλληνες ή νεοέλληνες. Έχουμε κοντή μνήμη, πολύ κοντή. Είναι κρίμα. Γιατί αυτό που η αδέκαστη και απροσωπόληπτη ιστορία σεβάστηκε επί χιλιάδες χρόνια, αυτό που άλλοι Βαλκάνοι λαοί διεκδίκησαν, Ρουμάνοι, Αλβανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, αυτό το οποίο
δεν κατελήθη επί Οθωμανοκρατίας. Αυτό το οποίο δεν κατελήθη επί ναζιστικής κατοχής, δυστυχώς, ελαφρά την καρδία, με κόμπλεξ διεθνισμού και συμπλέγματα δίθεν προοδευτισμού, το παραχωρούμε ιδίες χερσίν του τέστην με τα ίδια μας τα χέρια. Και όταν ο άλλος το κατακτά, έχει άλλη διάσταση. Όταν ο ίδιος το προσφέρεις, είναι κόλαφος ιστορικός, είναι κυλίδωμα και στίγμα που δεν εξαλείφεται ποτέ. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται για την ενότητα του λαού, ναι, την ενότητα του λαού με σοβαρές, προς όλους απευθύνεται, πολιτικές ηγεσίες που δεν παίζουν πολιτικά παίγνια, αλλά έχουν γνώμονα το εθνικό συμφέρον που ικανοποιεί και τα εθνικά δίκαια, μέσα σε μία βασική αρχή, ότι ο υπέρτατος νόμος και η υπέρτατη αξία δεν είναι η καρέκλα του συμφέροντος, αλλά η λύτρωση και η σωτηρία της πατρίδας, του έθνους και του γένους. Και αυτά δεν πολλούνται ούτε αγοράζονται με όλο το χρυσάφι της γης. Αυτό για αυτούς που δέχονται διακομματικά και με άλλες απόψεις ότι οι γείτονές μας πλέον δεν είναι αλυτρωτιστές, είναι καλοί γείτονες και ότι αύριο μεθαύριο τα πάντα θα οφέρουν την ανάπτυξη, γιατί αυτή η συμφωνία θα οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη. Τι να την κάνω την οικονομική ανάπτυξη όταν μου βιάζουν την ιστορία, μου βιάζουν τη λογική, μου βιάζουν την ψυχή, μου βιάζουν την παράδοσή μου, μου βιάζουν τα ιερά και τα οσιά μου. Μπροστά στα φράγκα, αυτά έχουν μεγαλύτερη αξία. Και όποιος λαός δεν το αντιλαμβάνεται, είναι άξιος της μοίρας του. Και το πεπρωμένο του δεν είναι ευίωνο. Αυτά λοιπόν περί Σκοπιανού και όχι περί Μακεδονικού. Όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, ας ελπίζουμε ότι στο μέλλον δεν θα κλάψουμε και πάλι πικρά στα αποκαΐδια που εμείς δημιουργήσαμε. Παρόλο το ότι ανεξάρτητο κράτος με το όνομα Ελλάδα αναγνωρίστηκε μόλις το 1828, η ελληνική ιστορία εκτείνεται πέρα από τα γεωγραφικά όρια του σημερινού κράτους και σε μακριά περίοδο αιώνων προς το παρελθόν. Το βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσετε είναι μια μακρά ιστορική διαδρομή κατά τη διάρκεια της οποίας ξετυλίγονται σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις στον ελληνικό πολιτισμό. Σε αυτό το ιστορικού χαρακτήρα βίντεο θα δούμε την ελληνική έκταση από το 1200 π.Χ. μέχρι και σήμερα, έτσι όπως διαμορφώθηκε.
Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Ομουροδόπης Αθηναίων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε το Σάββατο και την Κυριακή 16 και 17 Ιουνίου τη Γιορτή Εργαστηρίων για το 2018 για να τιμήσει τους μαθητές και τα στελέχη των εργαστηρίων του. Μια διήμερη εκδήλωση που περιελάμβανε απονομές βεβαιώσεων επιτυχημένης παρακολούθησης των εργαστηρίων προς τους μαθητευόμενους, έκθεση 150 έργων που αποτυπώνουν ανάγλυφα τη δουλειά των 14 εργαστηρίων του Συλλόγου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, καθώς και πλούσιο εορταστικό μουσικό πρόγραμμα. Το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Ιουνίου ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Ομουροδόπης Αθηναίων διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη Γιορτή Εργαστηρίων για το 2018. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για να τιμήσει τους μαθητές και τα στελέχη των εργαστηρίων του. Μια διήμερη εκδήλωση που περιέλαμβανε απονομές βεβαιώσεων επιτυχημένης παρακολούθησης των εργαστηρίων προς όλους τους μαθητές, καθώς και έκθεση 150 έργων που αποτυπώνεται ανάγλυφα η δουλειά των 14 εργαστηρίων του Συλλόγου κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018. Μετά το πέρας της έκθεσης ακολούθησε εορταστικό πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Ήδη πέρασε μια χρονιά εκπαιδευτική, πολύ σύντομα για μας, γιατί επειδή το χαιρόμαστε αυτό το οποίο προσφέρουμε στον κόσμο, έχουμε την αίσθηση ότι περνάει πολύ γρήγορα. Ναι, πέρασε λοιπόν μια χρονιά πραγματικά και τώρα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να τιμήσουμε ξανά τους δασκάλους μας και τους μαθητές μας, που οι μεν δάσκαλοι είχαν την ευκαιρία που τους δώσαμε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα εργαστήριά μας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Σύλλογο και στους μαθητές. Οι δε μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν και να σφυριλατηθεί κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, η καλλιτεχνική τους νοημοσύνη στα εργαστήριά μας. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα ακολουθήσει βέβαια στη συνέχεια και ένα εορταστικό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει έντεχνα λαϊκά τραγούδια και θα ολοκληρωθεί η βραδιά πανηγυρικά. Τα εργαστήρια αυτά τα οποία ξεκινήσαμε, είχαμε την ευτυχία, με πολλή δουλειά, με οργανωτική δυνότητα και πρέπει να πω και με πολύ συλλογικό πνεύμα και πνεύμα εθελοντικό, γίνανε αυτά τα εργαστήρια τα οποία αυξήθηκαν με γεωμετρική πρόοδο, χωρίς όμως να απεμπολίσουμε την ποιοτική τους, θα λέγαμε, υπόσταση. Έτσι λοιπόν, σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, πράγματι έχουμε μια τέτοια ποιοτική διαφορά. Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα εργαστήρια έχουν γίνει 14 πλέον. Έχουμε καλύψει όλη απολύτως την κάμα των οικαστικών εργαστηρίων και τα έργα τα οποία εκτίθενται, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν 150, τελικά έχουν συμπεριληφθεί γύρω στα 170 έργα. Είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη οι μαθητευόμενοι είναι 175. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό, το οποίο παράγουμε στον ομό Ροδόπης είναι μεγαλειώδες κατά τη γνώμη μας και σκοπεύουμε να το ακολουθήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί εφόσον από τη στιγμή την οποία βλέπουμε ότι αυτό αποφέρει καρπούς, θα ήταν ανόητο να το παρατήσουμε, αφού εφόσον υπάρχει ανταπόκριση του κοινού που αυτό θέλαμε, εμείς θα το προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο όσο μπορούμε. Και επειδή όταν ξεκινήσαμε είχαμε πάρα πολλές αντιμετωπίσαμε ένα σκεπτικισμό από επαείοντες και μη για το εγχείρημα, τελικά αποδεικνύεται ότι όταν προσφέρεις κάτι σε κάποιον και έχει αξία και ποιότητα, αυτό
αναγνωρίζεται από το κοινό, το αγκαλιάζει, συμμετέχει και τελικά αυτό το συνοθήλευμα και ημών που το προσφέρουμε και αυτών που το λαμβάνουν, όλο αυτό προχωράει τελικά. Περπατάει και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτό το πράγμα. Η γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Κυριακή του Ιουνίου, που για φέτος πέφτει σήμερα, Κυριακή 17 του μηνός. Με αφορμή την εορτή αυτή, ο Σύλλογος Πατεράδων Ξυλαγανής τίμησε και φέτος τη γιορτή του Πατέρα με μια επιτυχημένη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Κρινσεντίβ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική με τη ζωντανή ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα, χορευτικά από τα παιδικά χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Ομίλου Ξυλαγανής και των Προσκυνητών, καθώς και τραγούδι από τη χοροδία του Συλλόγου Πατεράδων. Με αφορμή τη γιορτή του Πατέρα που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Κυριακή Ιουνίου και φέτος ο Σύλλογος Πατεράδων Ξυλαγανής, πιστός στο ραντεβού του, τίμησε τη γιορτή του Πατέρα με μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο ξενοδοχείο Κρισεντίβ. Το πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική με τη ζωντανή ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα, χορευτικά από τα παιδικά χορευτικά συγκροτήματα του Πολιτιστικού Ομίλου Ξυλαγανής και Προσκυνητών, καθώς και τραγούδι από τη χοροδία του Συλλόγου Πατεράδων. Ο σύλλογός μας για 11η συνεχόμενη χρονιά τιμάμε το στυλοβάτη της οικογένειας, τον Πατέρα. Η γιορτή του Πατέρα στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε 3η Κυριακή. Σήμερα ο σύλλογός μας θα βραβεύσει τον πρώτο μαθητή της 3ης Λυκείου, θα του δώσουμε ένα χρηματικό ποσό, τον πρώτο μαθητή της 3ης Γυμνασίου και θα βραβεύσουμε ακόμη και από την 6η Δημοτικού την καλύτερη έκθεση που επισκέφθηκε το Δημοτικό, την έκθεση παλιάς φωτογραφίας που έγινε στην Ξυλαγανή. Θα τραγουδήσει η χοροδία μας, θα ανοίξει το πρόγραμμα με το τραγούδι το οποίο είναι δικό μας, το έγραψε η δασκάλα μας, η Χριστίνα, η κυρία Αποστολίδη, μαζί με τον Στέφανο τον Δαλακλίδη. Η στίχη και η μουσική είναι δική τους. Μετά θα χορέψει το χορευτικό συγκρότημα των Προσκυνητών και το χορευτικό συγκρότημα της Ξυλαγανής. Το CD θα κυκλοφορήσει τέλεια Ιουλίου. Θα βραβεύσουμε και τον παλαιό τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου που ήταν στο Συμβούλιο από τότε που ιδρύθηκε, από το 2008. Ποιος είναι? Κατζάκης Νικόλαος. Αυτή τη στιγμή είμαστε 350 μέλη. Χθες συγκεκριμένα έγινε κάποιος πατέρας, μικρός, θα αναφέρω και το όνομά του, έκανε κόρη. Μόλις έγινε μπαμπάς, μου λέει: Πρόεδρε, γράψουμε στο Σύλλογο Πατεράδων. Είναι ο Βαρνιτσιώτης Γεώργιος και είναι πυροσβέστης. Συμβουλή σε κάθε δύσκολη.
ήθελα να ευχηθώ στο Σύλλογο, στα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου Φίλων Πατεράδων και στα μέλη του Συλλόγου κάθε καλό, υγεία, προκοπή και ως πνευματικός της ενορίας της Ξυλαγανής θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που σε αυτό το μικρό χωριό, σε αυτή την Κωμόπολη υπάρχουν τρεις συλλογοί που δραστηριοποιούνται και δραστηριοποιούνται για το καλό του τόπου, της τοπικής κοινωνίας αλλά γενικά του συνόλου. Βλέπω πολλές αγαθοεργίες που γίνονται από το Σύλλογο και οι δραστηριότητες αυτού είναι ευάρεστες και στο Θεό και στους ανθρώπους. Ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη θα ήθελα να ευχηθώ υγεία και προκοπή σε όλους εμάς. Θα ήθελα να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Θα ήθελα να ευχηθώ να καρποφορούν πάντοτε οι αγώνες του Συλλόγου και να τους δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία. Θα πάρει έναν έπαινο και ένα χρηματικό ποσό σαν έπαθλο.
γίνει μιλοκόκκινο κορμί μόνο στιμό. Να σ' λέω οι πόλεις χαμάρω γνωρίζουν κι αλήθεια να σας λέω. Θα πάρ' καλή γυναίκα κι αλήθεια να σας λέω. Όταν καμάνα μάνα μαζί του νοτάνα μαζί επίμα. Αλέξης αντλωμένος μαζί χαρά κοπιόνταν. Αλέξης αντλωμένος μαζί χαρά ο Άλμα Λίμπρε, γιορτάζοντας τον ερχομό του καλοκαιριού και τη λήξη των χορευτικών μαθημάτων του, πραγματοποίησε ένα δροσερό Latin Party στο Diamond Music Hall. Εξαιρετικοί καλεσμένοι παρουσίασαν ένα ξεχωριστό μουσικοχορευτικό σόου. Τα μέλη του συλλόγου παρουσίασαν τις δικές τους χορογραφίες, ενώ μέλη των συλλόγων των γειτονικών πόλεων χόρεψαν στους δικούς τους σχεδιασμούς. Το καλοκαίρι έφτασε και ο πολιτιστικός σύλλογος Άλμα Λίμπρε γιόρτασε τον ερχομό του και την λήξη των χορευτικών του μαθημάτων το βράδυ της Παρασκευής στο Diamond Music Hall στην Κομωτινή. Συμμετείχαν εξαιρετικοί καλεσμένοι όπου παρουσίασαν ένα ξεχωριστό μουσικοχορευτικό σόου, ενώ τα μέλη του συλλόγου παρουσίασαν τις δικές τους χορογραφίες με καλεσμένους και μέλη συλλόγων των γειτονικών πόλεων όπου χόρεψαν στους δικούς τους σχεδιασμούς. Όπως είχαμε προαναγγείλει λοιπόν, ο Άλμα Λίμπρε είναι απόψε εδώ στο Diamond Music Hall για να γιορτάσει την λήξη των μαθημάτων και τον ερχομό του καλοκαιριού. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκδήλωση, σιγά σιγά έρχεται ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και σας περιμένουμε όλους και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις μας. Παρουσιαστούν, όπως είχαμε πει, χορογραφίες από τα μέλη του συλλόγου μας αλλά και από τα μέλη των ομοειδών συλλόγων όμορων ομών. Επίσης έχουμε καλεσμένο τον Νεκτάριο Βασιλείου, γνωστό στον κόσμο του Λάτιν ως Mr. Bachata, ο οποίος θα τραγουδήσει ζωντανά για όλους εμάς εδώ, και χορογραφία ενός ζευγαριού από τους δασκάλους μας από τη Θεσσαλονίκη, του Αλεσάνδρου Κάπα και της Ηλιάνα. Στις 29 Ιουνίου το τάγκο έχει την τιμητική του σε μια εκδήλωση στο σιδηροδρομικό σταθμό υπό την αιγίδα της ΔΚΕΠΑΚ. Σας περιμένουμε και εκεί να διασκεδάσετε μαζί μας, να απολαύσετε το χορό του τάγκο. Οι εκδηλώσεις μας έχουν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Ακολουθεί ο Ισπανόφωνος κινηματογράφος αρχές Ιουλίου και στο κλείσιμο του ένα πάρτι στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής στο Δημόκρητο.
Αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι, στα μέσα Ιουλίου, στις Καγγέλες, πάλι θα ακολουθήσει ένα διαφημιστικό για το σύλλογό μας, Latin Party στις Καγγέλες. Και τέλος καλοκαιριού θα κάνουμε πάλι ένα παρτάκι μέσα στην πόλη. Θα ανακοινωθεί προσεχώς το μέρος. Εγώ θα ψάξω one more time. Θεραπεία ξανά. Η ασθενεία σου κόλλησε και εμένα. Πάμε ρε μου. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα και όχι μόνο Κομωτινή και Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, πάνω Ορεστιάδα, Δημότικο. Όποτε μπορώ, σας επισκέπτομαι. Υπάρχει πολύ αγάπη από εδώ πέρα στα βόρεια. Είμαι και εγώ βόρειος από Σιάτης Τακοζάνης βέβαια. Αυτό, οπότε υπάρχει αμοιβαία έλξη. Τέλη Φεβρουαρίου βγήκε το δεύτερο άλμπουμ, λέγεται Bachata en Atenas, επειδή το έγραψα στην Αθήνα γενικά. Καλά πάει μέχρι στιγμής. Τα περισσότερα, τα μισά μάλλον από αυτό το άλμπουμ, τα τραγούδια τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει ήδη. Τα υπόλοιπα μισά είναι ολοκένουργια και εντάξει, ελπίζω να προχωρήσει, να πάει μακριά. Ετοιμάζω και το τρίτο άλμπουμ, το οποίο μόνο θα βγει σε 2 χρόνια από τώρα. Λοιπόν, επιμένω ελληνικά, πρώτον γιατί είναι η γλώσσα μου και ξέρω να εκφράζομαι καλά μέσω των ελληνικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω και κάτι σε ισπανόφωνο ή αγγλόφωνο. Κάποια στιγμή είναι γι' αυτό στα σχέδια. Απλά το ελληνικό είναι αυτό που με εκφράζει. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω, να επικοινωνήσω με τους Έλληνες και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή ακόμα και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία που έχω πάει και στη Γερμανία δέχτηκαν πάρα πολύ καλά τον ελληνικό στίχο. Ήμουν τυχερός, έβαλα το τραγούδι «Μη μασίσεις» σε στίχους του σεναριογράφου της σειράς του Γιώργου Κρητικού. Μπήκε στη σειρά «Έλα στη θέση μου» που παίζει εδώ και 2 σεζόν στον Α, 8 με 9 κάθε βράδυ και πάμε για 3η σεζόν. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 16 Ιουνίου το δεύτερο μέρος του 26ου Κυπέλλου Ελλάδος Αγωνιστικής Αναρρίχησης στο κλειστό γυμναστήριο Αδαμόπουλου στο Βόλο, με συμμετοχή 86 μικρών αθλητών από όλη την Ελλάδα. Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής συμμετείχε με 4 αθλήτριες ηλικίας 8 έως 10 ετών, κερδίζοντας τις εντυπώσεις αλλά και καλές κριτικές. Στο Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μίλησε ο εκπαιδευτής του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής, κύριος Αρχοντής Εξακοίδης, για τη συμμετοχή του συλλόγου στους αγώνες. Παρευρεθήκαμε στο 26ο κύπελο ανάπτυξης αγωνιστικής αναρρίχησης στο Βόλο. Ο σύλλογος Κομωτινής, ο Ιός Κομωτινής, συμμετείχε με 4 αθλήτριες από ηλικία 8 σε 10 χρονών. Είναι ο πρώτος αγώνας κυπέλου για αυτή τη χρονιά. Ο δεύτερος θα γίνει στην Κομωτινή στις 10 Σεπτεμβρίου. Είναι πανελλήνιοι αγώνες. Περιμένουμε γύρω στους 120 αθλητές να συμμετέχουν στο κύπελο που θα πραγματοποιηθεί ο τελικός στην Κομωτινή. Έχει πολύ μεγάλη σημαντική, ήταν 100 αθλητές. Προκρίθηκε με μια αθλητή διάσταση στους τελικούς, γιατί από κάθε κατηγορία προκρίνεται μόνο για 6 πρώτη. Μια αθλητριά μας στις ηλικίες 7-9 χρονών, με 7-9 χρονών βγήκε 7η στις 30 συμμετοχές. Και ακόμη μια αθλητριά μας πέρασε στους τελικούς και τερμάτισε 6η. Γενικά είναι πολύ μικρές οι κατηγορίες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ανταγωνισμός και μεγάλη συμμετοχή. Γιατί η αγωνιστική αναρρίχηση έχει μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια.
Εμείς στα τμήματα που έχει ο σύλλογός μας ξεκινάμε από 6 ετών μέχρι και μαθητές λυκείου. Έχουμε 14 αθλητές. Τώρα αυτοί οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Βόλιο μόνο για τις μικρές κατηγορίες, τις προαγωνιστικές που λένε, γιατί αυτές οι ηλικίες δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, μόνο σε εσωτερικό κύπελλο. Και είναι παιδιά δημοτικού, δηλαδή από πρώτη δημοτικού έως πέμπτη. Ο σύλλογος, πέρα από την καθιερωμένη δράση που έχει κάθε Κυριακή με πεζοπορίες, κάθε Κυριακή πραγματοποιείται πρόγραμμα με αναβάσεις εδώ στην περιοχή και σε βουνά και εκτός των νομών. Αναρχητικά, τώρα μόνο το Σεπτέμβριο που θα πραγματοποιηθούν εδώ το 26ο κύπελο, ο δεύτερος αγώνας 26ου κυπέλου αναρρίχησης. Για να ρίξει τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη ανάπτυξη και ήδη από τα δύο τελευταία που έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα έχει πάρα πολλές συμμετοχές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και συνέχεια δημιουργούνται επίσης αναρρίχησης σε όλες τις πόλεις, αγώνες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ένα δύσκολο άθλημα. Παρ' όλα αυτά, εδώ ο σύλλογός μας το στηρίζει εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό το λόγο είμαστε ένας καλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα όσον αφορά την αγωνιστική αναδείξη. Κάθε γάμος είναι μια ξεχωριστή ιστορία που αφήνει το αποτύπωμά της στις μνήμες των ανθρώπων. Έτσι, δύο νέα παιδιά, ο Πέτριος και η Μαρία, αποφάσισαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος, με καλεσμένους, αγαπημένους φίλους και συγγενείς. Πάμε να παρακολουθήσουμε το πρωτότυπο και χιουμοριστικό βίντεο του γάμου τους, του οποίου τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπηση επιμελήθηκε ο φωτογράφος Δημήτρης Μαλούσης. Αγαπητέ μου Πέτρο, βαρέθηκα να είμαι 4 ολόκληρα χρόνια μαζί σου και όλοι να λένε πότε θα με παντρευτείς. Σου στέλνω τηλεσίγραφο. Θα σε περιμένω ντυμένη νηφούλα στην Εκκλησία της Μεταμόρφωσης Σωτήρος το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 στις 7 το βράδυ. Αν δεν έρθεις, θα φύγω με καράβι για Αμερική, όπου όλο και κάποιο γαμπρό θα βρω. Αυτά, Μέρι. Ups. Αγαπημένη μου Μέρι, δεν περίμενα από σένα ένα τέτοιο νηφιασμό. Με βρίσκεις απροετοίμαστο. Πώς να φτάσουν 4 χρόνια για μια τόσο σημαντική απόφαση. Πήγαινε στην εκκλησία και ίσως περάσω. Αλλιώς, καλό ταξίδι. Τα λέμε, Πέτρος. Δεν περνάς.
Όλοι. Σαβαστηθήκαμε. Έλα, έλα, είμαι έρημη. Έρημη, μη ρε χαζί. Παπά, με πατάς. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού Μαρία, τον δούλο του Θεού Πέτρο, και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και η δούλη του Θεού Μαρία, στέφεται τον δούλο του Θεού Πέτρο, και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου θα είναι και δικό μου.
Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία διανυκτερεύουν για σήμερα Κυριακή 17 Ιουνίου αλλά και αύριο Δευτέρα 18 του μηνός. Πάμε να δούμε σε τι θερμοκρασίες θα κοιμανθεί ο καιρός για αύριο Δευτέρα 18 Ιουνίου στην πόλη της Κομοτηνής αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Κομοτηνή. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μείνετε κοντά μας γιατί ακολουθεί η εκπομπή Πολιτικές Αναφορές με τον κύριο Γεώργιο Μαλούση και εξαιρετικούς καλεσμένους. Να έχετε ένα καλό βράδυ.